Καλησπέρα σας. Θα σας μιλήσω για μια καινοτόμα startup εταιρεία υψηλής τεχνολογίας. Και θέλω να κάνω ένα πείραμα γιατί μου δίνεται αυτή η ευκαιρία. Αυτή η εταιρεία λοιπόν υφίσταται 3 χρόνια, έχει αναπτύξει ένα πρωτότυπο προϊόν και προσπαθεί να προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια έτσι ώστε να μεταφέρει το προϊόν από το εργαστήριο σε μαζική παραγωγή. Έχουμε επιλέξει να προσελκύσουμε αυτά τα κεφάλαια από την χρηματιστηριακή αγορά. Υπάρχει μια καινούργια αγορά που φτιάχτηκε στο χρηματιστήριο Αθηνών το 2014, λέγεται ένα STEP. Είναι αγορά για εταιρείες τεχνολογίας και μέχρι στιγμής δεν έχει εντάξει καμία εταιρεία στη λειτουργία της και ευελπιστούμε να είμαστε η πρώτη εταιρεία που θα ενταχθεί στην ένα STEP. Σαν προϋπόθεση της αίτησης σε αυτή την αγορά είναι η δημιουργία ενός πληροφοριακού δελτίου το οποίο λέει τι είναι η εταιρεία, τι κάνει, οικονομικά στοιχεία κτλ. Ένα από τα στοιχεία του πληροφοριακού δελτίου είναι ένα 3-λεπτό βίντεο. Μέσα σε 3 λεπτά λοιπόν επιχειρούμε να απαντήσουμε σε εξής ερωτήσεις. Ποια είναι η εταιρεία, τι κάνει η εταιρεία, ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αυτού που κάνει η εταιρεία και σε ποια αγορά στοχεύει η εταιρεία. Επειδή αυτή η αγορά απευθύνεται σε οποιοδήποτε επενδυτή, μάλλον μικροεπενδυτές, γιατί υπάρχει ένα maximum που μπορείς να επενδύσεις, το οποίο είναι αρκετά μικρό, θα ήθελα να κάνω ένα τεστ με εσάς με αυτό το 3-λεπτό βίντεο. Θα παίξω λοιπόν το βίντεο, δεν θα σας πω τίποτα άλλο για την εταιρεία και θα ήθελα μετά να μου δώσετε κάποιο feedback εάν απαντώ όντως με αυτό το βίντεο σε αυτές τις ερωτήσεις που έθεσα. Νέα εταιρεία νανοτεχνολογίας, η οποία εδρεύει στην Ελλάδα και ασχολείται με την ανάπτυξη τεχνολογίας ηλιακού διαφανούς γυαλιού με στόχο την εξάλληψη των ενεργειακών δαπανών που σχετίζονται με τη λειτουργία των θερμοκηπίων. Με βάση την τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του ΟΗΕ, ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να αυξηθεί σε 9 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050, με αποτέλεσμα την ανάγκη αύξησης της παραγωγής τροφίμων κατά 70 έως 100% για τη διατήρηση του σημερινού τουλάχιστον επίπεδου διατροφής, όταν ήδη 700 εκατομμύρια άνθρωποι υποσιτίζονται. Η απέτηση αυτή καθιστά την καλλιέργεια θερμοκηπίου μια προφανή λύση. Δεδομένου ότι το 28% του λειτουργικού κόστους ενός θερμοκηπίου είναι το κόστος της ενέργειας, είναι προφανές ότι η μείωση αυτού του κόστους θα οδηγήσει σε πιο αποδοτική ανάπτυξη τροφίμων και μεγαλύτερα κέρδη για τους αγρότες. Η τεχνολογία Bright αποσκοπεί στην εξάλληψη του ενεργειακού κόστους ενός θερμοκηπίου, επιτρέποντας την επιφάνεια του γυαλιού να παράγει την ενέργεια που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Η κατοχυρωμένη με πατέντα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία DSSC της Bright βασίζεται σε νανοδομημένα υλικά τα οποία εναποθέτονται κατευθείαν στα γυάλινα υποστρώματα με εκτύπωση Inkjet. Το τελικό αποτέλεσμα είναι διαφανείς ηλιακοί συλλέκτες με διαφάνεια έως 70%, οι οποίοι επιτρέπουν στα φυτά του θερμοκηπίου να φωτοσυνθέτουν, ενώ παράλληλα παράγουν όλη την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για τις ενεργειακές ανάγκες του θερμοκηπίου. Η χρήση στερεού ηλεκτρολίτη δίνει στην τεχνολογία μας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά την μακροχρόνια αξιοπιστία της δομής των ηλιακών κυττάρων. Η Bright έχει υποβάλει αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στη ΣΥΠΑ, την Ολλανδία και την Κίνα. Η Bright έχει υπογράψει εμπορική συμφωνία άδεια εκμετάλλευσης της τεχνολογίας της με έναν εταίρο στην Κίνα που θα παράγει ενεργειακά αυτόνομα θερμοκήπια. Η Κίνα, με θερμοκήπια συνολικής επιφάνειας 1,3 δισεκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, είναι ο πρώτος εμπορικός στόχος μας με την Ευρώπη, Ολλανδία, Ισπανία, την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα και την Βόρεια Αμερική να ακολουθούν. Η συνολική αγορά στόχος για τα θερμοκήπια εκτιμάται ότι θα είναι 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Bright θα παραχωρεί άδειες εκμετάλλευσης της τεχνολογίας της και θα παραλαμβάνει μία αμοιβή για κάθε τετραγωνικό μέτρο ηλιακού γυαλιού που θα παράγεται από τους δικαιούχους. Θα προμηθεύει τους συνεργάτες της με 2 βασικά υλικά τα οποία είναι κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μέσω της τεχνολογίας της. Η Bright ιδρύθηκε από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλό της, τον Δ. Νίκο Κανόπουλο, ο οποίος έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των επιχειρήσεων με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας σε διάφορες θέσεις μηχανικού ή διεύθυνσης.
Η ομάδα της Bright απαρτίζεται από 10 εξαιρετικά ταλαντούχα μέλη με μακρά επιχειρηματική και τεχνολογική εμπειρία στο χώρο της ανάπτυξης, με έδρα στην Ελλάδα, έρευνα και ανάπτυξη και τη ΣΥΠΑ, ανάπτυξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Bright είναι 760.000 ευρώ, ποσό επενδυμένο από τον ιδρυτή της, το οποίο αυξήθηκε με πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ από ερευνητικά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Η Bright έχει αναγνωριστεί ως μία από τις κορυφαίες καινοτόμες εταιρείες στην Ελλάδα από το Υπουργείο Παιδείας, ήταν φιναλίστ στο «Η Ελλάδα καινοτομεί» με χορηγούς των ΣΕΒ και τη Eurobank και ήταν μία από τις δύο εταιρείες που επιλέχθηκαν από τον ΟΟΣΑ στην Ελλάδα ως μία εταιρεία με τεχνολογία ECO που προωθεί δηλαδή την αηφόρο ανάπτυξη στον κόσμο. Αυτό είναι. Λοιπόν, τι λέτε, απαντάμε στις ερωτήσεις. Είναι κατανοητό τι κάνει η εταιρεία. Πού απευθύνεται τα συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι καλό feedback.